ομολογουμένως είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν πάει καλά, με την έννοια ότι οι διαδικασίες δεν προχωρούν. Υπάρχει μια δυσχέρεια στο προσωπικό όσον αφορά και την στελέχωσή του, αλλά και τις μετακινήσεις του, αλλά και με τον εξοπλισμό τον οποίο θα έπρεπε να έχουν. Παρά το ότι είχαν υποσχεθεί ότι όντως θα είναι 30 άτομα, εκεί είναι πολύ λιγότεροι αυτή τη στιγμή, διότι τους έχουν στείλει σε άλλες περιοχές, τις οποίες ενώ αυτοί οι υπάλληλοι θα έπρεπε να ήταν μόνο για την ΤΑΕΦ Ηρακλείου, όπως έτσι κι αλλιώς είχαν υποσχεθεί. Ομολογουμένως το έχουμε διαπιστώσει και εμείς, και εξάλλου τα νούμερα είναι καταιγιστικά, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ολοκληρωθεί από τους 900 και πλέον φακέλους που έχουν κατατεθεί μόλις ούτε η πρώτη δεκάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή, μια και δεν έχουν ξεκινήσει ούτε καν οι αποκαταστάσεις οι οποίες θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία, το έχουμε αναδείξει εμείς. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση πολιτική, και είναι θετικό το ότι και οι βουλευτές του Ηρακλείου αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, ή τέλος πάντων προσπαθούν να το, και αυτοί να το, να το αναδείξουν. Ελπίζω να δοθεί λύση. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν κοντά στους 970 φακέλους. Ναι, ναι. Αν θυμάμαι καλά, αυτά τα οποία μας έλεγε ο κύριος Γκαντάτσιος, μια που το ξεκίνησα προκλητικά από εκεί, η κύριε Ταβερναράκη, γιατί για άλλο λόγο σας κάλεσα, αλλά ξέρετε. Δεν πειράζει, οι προκλήσεις είναι πολλές, κυρία Δουλειά. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι μας έλεγε ο κύριος Γκαντάτσιος ότι ήταν λιγότεροι από 10 οι φάκελοι οι οποίοι τελικά είχαν περάσει από τη βάσανο των συμπληγάδων και είχαν εγκριθεί, αλλά και με τους ανθρώπους αυτούς να παίρνουν χρήματα τα οποία ήταν κάτω από τις 100.000, όταν 66 εκατομμύρια παραμένουν ανεκμετάλλευτα στα ταμεία, χρήματα τα οποία έχουν εγκριθεί, και όταν 8.000 φάκελοι, γιατί για τέτοιο σύνολο μιλάμε, παραμένουν εκεί μέσα στα συρτάρια να δεηθεί η πολιτεία, να ακουμπήσει αυτούς τους φακέλους για να έρθει περίφημη αποκατάσταση 15 μήνες μετά σε αυτή την περιοχή. Θυμάστε, κυρία Δουλειαράκη, κάποια στιγμή είχαμε μιλήσει μαζί στην αρχή ότι είχε ακουστεί και ακούγονταν και από υπεύθυνα χείλη ότι όλη αυτή η διαδικασία θα πάρει 10 χρόνια. Θυμάστε, το θυμάστε, το είχαμε πει μαζί. Δυστυχώς φαίνεται ότι είσαστε βέβαιος δηλαδή πλέον ότι θα πάει δεκαετία? Όχι, ελπίζω πως όχι. Ελπίζω πως όχι. Εύχομαι ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται πλέον και είναι στοχευμένες από όλους μας, και από τους φορείς αλλά και από τους βουλευτές αλλά και από την περιφέρεια, νομίζω ότι θα αποφύγουμε αυτό το οποίο συμβαίνει στην υπόλοιπη χώρα, και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι έχουν γίνει βήματα. Μπορεί τα χρήματα να... Εσείς μπορεί να... Συγγνώμη, κύριε Ταβερναράκη, εσείς βήματα μπορεί να κάνετε σαν τοπικοί φορείς ή βουλευτές από τη δική τους την πλευρά, αλλά οι ρυθμοί της πολιτείας είναι τέτοιοι, και μάλιστα τώρα σε μια χρονιά δύσκολη που το μυαλό όλων είναι κάπου αλλού, είναι δηλαδή να δώσουν τη μάχη των εκλογών. Φαντάζομαι ότι είναι άλλη μια χαμένη χρονιά για αυτούς τους ανθρώπους που μένουν στα κοντέινερ, που δεν έχουν μπει μέσα στα σπίτια τους, που δεν μπορούν ακόμα να καταδαφίσουν ακόμα και εκείνα τα σπίτια τα οποία είναι καταστρεμμένα. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Βέβαια, και το αντιλαμβανόμαστε, και φυσικά φαίνεται η δυσχέρεια της πολιτείας σε πολλά θέματα, ακόμη και σε αυτές τις καταδαφίσεις που θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει. Ούτε καν αυτές δεν έχουν προχωρήσει, πάνω από το 20% των κόκκινων κτηρίων, τουλάχιστον να φύγουν από τα κτίρια τα οποία έχουν κατεδαφιστεί. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω ότι γίνανε βήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές, οι οποίες βρίσκονται 2 και 3 και 4 χρόνια πίσω σε αντίστοιχες καταστροφές, που δεν έχουν γίνει απολύτως τίποτα σε αυτές τις περιοχές. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όπως είναι στη ΣΑΟ, όπως είναι στη Βόρεια Ελλάδα κλπ. Παρ' όλα αυτά, εγώ αισιοδοξώ ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις και η ανάδειξη του προβλήματος που δεν γινόταν στις υπόλοιπες περιοχές, ομολογουμένως τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω, θεωρώ ότι θα σκύψει η πολιτεία από πάνω, όποιες και αν είναι τώρα οι πολιτικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Σίγουρα οι εκλογές δυσχεραίνουν την όλη διαδικασία. Όμως όλοι μας είμαστε, και οι δημοτικές αρχές και η περιφέρεια, είμαστε εδώ
και οι φορείς είμαστε εδώ να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και να προωθούμε αυτές τις λύσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, κυρία Διευθυντή. Καλά. Εντάξει. Εγώ το κρατάω ως ευχή και ως ελπίδα, διότι η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, αν και η πράξη και η πρακτική της κυβέρνησης είναι τελείως διαφορετική μέχρι στιγμή σε αυτούς τους 15 μήνες. Δηλαδή ότι αισιοδοξώ ότι δεν θα πάμε σε εκείνο το βάθος δεκαετίας για να επιστρέψει με κάποιο τρόπο, όποιος τρόπος είναι αυτός, αυτή η κανονικότητα στο Αρκαλοχώρι, αλλά λέω το κρατάω ως αισιόδοξο μήνυμα στο 23 από εσάς και πάντα με το σκεπτικό ότι η ελπίδα είναι εκείνη η οποία πεθαίνει τελευταία. Με το κτηματολόγιο τι θα γίνει? Κοιτάξτε, κυρία Δουλιαράκη, το κτηματολόγιο είναι μια κατάσταση, μια πληγή αυτή τη στιγμή, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα κλείσει. Κτηματολόγιο, κτηματογράφηση, αυτό εννοούμε. Κτηματογράφηση, ναι, τουλάχιστον στις περιοχές όσον αφορά το Ηράκλειο και το Λασίτη, το οποίο βέβαια ολοκληρώθηκε, έχουμε πλέον τη δεύτερη ανάρτηση, αλλά στο Ηράκλειο, τουλάχιστον στις περιοχές που ήταν τις υπόλοιπες περιοχές του Ηρακλείου, Δήμου Μαλεμπιζίου και Δήμου Χερσονήσου, όπου δυστυχώς τα ποσοστά δεν ξεπερνούν το 30% αυτή τη στιγμή της κτηματογράφησης. Οι πολίτες δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα, παρά το ότι έχει λήξει από τα τέλη του Νοέμβρη. Από τις 22 Νοεμβρίου έχει λήξει. Μαλεβίζει, Χερσόνησος και... και τις υπόλοιπες περιοχές του καλλιτεχνικού Δήμου Ηρακλείου, εκτός από, ναι, από το κέντρο του Ηρακλείου, τον παλιό Δήμο Ηρακλείου. Γύρω το Ηράκλειο κλπ. Το ποσοστό συμμετοχής στην κτηματογράφηση στο 30% λέτε. 30% τουλάχιστον αυτό, τουλάχιστον πριν τις γιορτές είχα ως πληροφόρηση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και καλό τους πολίτες μέσα από την εκπομπή σας. Μισό λεπτό, πριν πάτε σε αυτό το κάλεσμα, αυτά έχουμε πει ότι ήταν τα αυτονόητα, πρέπει να τα κάνει η πολιτεία με άλλους ρυθμούς, αλλά χρόνια τώρα ήρθε, άντε τρέχα κύρευε, μέσα σε κρίσεις, μέσα σε... με όλα αυτά που ζει, έτσι. Μα ακριβώς, όταν μιλάμε για μια κρίση οικονομική που πάει 13 χρόνια, όταν μιλάμε για μια πανδημία, όταν μιλάμε για μια ενεργειακή κρίση, όταν το κόστος και το παράβολο, εντάξει, σου κοστίζουν και δεν είναι καθόλου αμελητέα αυτά τα ποσά. Εντάξει, φαντάζομαι. Όντως, όλες αυτές οι δυσκολίες προφανώς είναι οι αιτίες του προβλήματος που έχουν δημιουργηθεί. Αν συγκρίνουμε με τις προηγούμενες κτηματογραφήσεις, παραδείγματος χάρη στην νότια περιοχή της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, που από άνοιξε το 80-85% της κτηματογράφησης στην περίοδο που γινόταν η κτηματογράφηση. Άρα, συζητάμε ότι κάτι άλλο συνέβη ξαφνικά και φυσικά όλα αυτά φορτώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο που ήταν και η κτηματογράφηση αυτή, όπου δυσχέρανε τους πολίτες και μέσα σε ιδιοκτησίες πάρα πολύ μεγάλης αξίας, έτσι, στα βόρεια παράλια της περιφερειακής ενότητας. Δυσκολίες μαζεμένες από τη μία σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά, κρίσης, πανδημία κλπ. Αλλά αυτή η απροθυμία φαίνεται να δείχνει και κάτι άλλο. Είναι έλλειψη εμπιστοσύνης προς την πολιτεία, κύριε Ταβερναράκη. Πιθανόν ότι δεν θα έλεγα, ίσως το έλλειψη εμπιστοσύνη, θα έλεγα ότι αυτή η παράταση η οποία δινόταν, παρατάσεις αυτές οι οποίες δινόταν και που όλοι πλέον ήξεραν ότι ο ένας χρόνος της παράτασης ήταν δεδομένος, με την έννοια ότι σου λέει άστο την επόμενη μέρα γιατί να πληρώσω το μηχανικό, ένα τοπογραφικό το οποίο θα κάνει 200, 300, 400, 500 και 1000 ευρώ. Και να πληρώσω για το παράβολο, έχω 5 ιδιοκτησίες, είναι ένα μεγάλο κόστος για μένα σήμερα. Βρίσκομαι σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν το έκανε ο πολίτης. Αυτή ήταν η εικόνα, και αυτή ήταν και η εικόνα και στα γραφεία των συναδέλφων μηχανικών. Η εικόνα την οποία είχαμε είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι που είχαν 50, 100 και 150 φακέλους στο γραφείο τους και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στην κτηματογράφηση γιατί δεν πέρανε εντολή από τους ιδιοκτήτες να έρθουν να πληρώσουν το παράβολο ή να πληρώσουν το τοπογραφικό για να μπορέσει να περάσει η κτηματογράφηση μέσα. Αυτή η εικόνα ήταν πάντως. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι το γνωρίζουν και οι κυβερνότητες. Το είχαμε πει, είχαμε κάνει και τις συναντήσεις εδώ με τον Γενικό Διευθυντή του κτηματολόγιου ΑΕΜ στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Συζητήσαμε το πρόβλημα αυτό. Κάναμε αντίστοιχα σεμινάρια. Ωραία. Κάνατε διάφορα. Τώρα τι όμως, τι έχει να αντιμετωπίσει εκείνος ο οποίος δεν έχει πάει στην κτηματογράφηση? Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο πολίτης σήμερα είναι να κλείσει το ραντεβού. Είναι ανοιχτά τα ραντεβού και σήμερα μπήκα μέσα και είδα ότι είναι ανοιχτά ραντεβού μέχρι και τον Μάιο.
ίσως θα προχωρήσουν και παρακάτω τα ραντεβού αν συμπληρωθούν. Μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά το κλείσιμο του ραντεβού, το οποίο βγαίνει μάλιστα και εμπρόθεσμο, δεν βγαίνει εκπρόθεσμο. Και εδώ θα πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή. Το εμπρόθεσμο σημαίνει ότι δεν πληρώνει ένα πρόστιμο. Φαίνεται παρά το ότι έχει λήξει η προθεσμία, ότι έχει υποβάλει την αίτησή του εντός της προθεσμίας για να μην πληρώσει πρόστιμο. Αυτό σημαίνει το πρόστιμο αυτό. Το οποίο πρέπει να γνωρίσουν οι πολίτες ότι δεν είναι ευκαταφρόνητο το πρόστιμο. Το πρόστιμο ξεκινούν, βέβαια θα πρέπει να βγει αντίστοιχη πολιτική απόφαση για να επιβληθούν αυτά τα πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 300 ευρώ μέχρι και 2.000 ευρώ. Απαντήστε μου σας παρακαλώ στα εξής. Σε περίπτωση που εγώ δεν κάνω αυτή τη διαδικασία και μέχρι πότε, δηλαδή έχω τη διορία μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, ή κάνω λάθος? Είναι άτυπη. Αυτό που συζητάμε είναι άτυπα, απλά φαίνεται στο σύστημα έτσι. Μάλιστα. Είναι άτυπο. Σε περίπτωση. Ωραία. Σε περίπτωση λοιπόν που εγώ. Όσοι καταθέτουν τώρα είναι εκπρόθεσμοι. Ωραία. Σε περίπτωση που εγώ. Απλά, λιτά, κατανοητά, σας θερμοπαρακαλώ, γιατί ο χρόνος ο ραδιοφωνικός πάντα είναι πιεστικός. Σε περίπτωση που δεν πάει, εκείνος ο οποίος σας ακούει αυτή την ώρα, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, να μπει στη διαδικασία, αυτό για την περιουσία του τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν περιουσίες για τον Γεράκη. Θα είναι αγνώστου ιδιοκτήτη, οπότε θα περάσουν στο δημόσιο. Νομίζω ότι είναι αυτό το μετά από πόσο καιρό, μετά από πόσο καιρό. Κοιτάξτε, προφανώς θα πρέπει να γίνει η ανάρτηση η επόμενη, μόλις ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, μόλις γίνει η πρώτη ανάρτηση, όπως γίνεται η Σοδόπια την Ελλάδα, και στη συνέχεια υποθέτω ότι μέσα στη χρονιά θα έχουμε την πρώτη ανάρτηση. Αμέσως μετά. Ναι, αλλά για μένα είναι που δεν έχω κάνει. Στάσω όμως, κύριε Ταβερναράκη, για μένα που δεν έχω κάνει αυτή τη διαδικασία. Αλλά εγώ, σαν καλά φορολογούμενος πολίτης και σωστός πολίτης, κάθε χρόνο μέσα από το Ε9 ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και τα δηλώνω και πληρώνω και κάνω και δείχνω. Απλά δεν προχώρησα σε αυτή τη διαδικασία. Θα έρθει να μου πει ότι ξέρεις, θα σου πάρω την περιουσία σου ή θα είναι αγνώστου ταυτότητας η περιουσία σου? Δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν το κατάλαβα καλά. Εγώ είμαι που πληρώνω τον έμφυα, εγώ πληρώνω όλα τα υπόλοιπα. Γιατί να μου το κάνει αυτό? Δυστυχώς, κύριε Γεράκη, θα μπείτε σε περιπέτειες για να αποδείξετε στη συνέχεια. Θα πρέπει να πάτε σε δικαστήριο για να αποδείξετε στη συνέχεια την ιδιοκτησία σας. Ενώ πληρώνω και έχω κάθε χρόνο, ας πούμε, την πληρωμή και φαίνεται μέσα από το TaxisNet. Δεν υπάρχει άλλος μάρτυρας πιο απλός και, αν θέλετε, πιο αξιόπιστος, ότι εγώ πληρώνω κάθε χρόνο και θα με πάει στα δικαστήρια για να το διαπιστώσω αυτό και να πληρώνω και άλλα και δικαστικά έξοδα και όλα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς αυτή είναι η διαδικασία. Μωρ, τι τρέλα είναι αυτή? Πόσο τρελή είμαστε? Δεν θα πρέπει να μπει ο κάθε πολίτης που έχει μια ιδιοκτησία, οποιαδήποτε ιδιοκτησία και αν έχει. Ναι, τώρα με συγχωρείτε, αλλά δεν το υποβαθμίζω ως συζήτηση. Αλλά έρχομαι σε αυτό που λέει πάρα πολύ απλά ο ανιψιός μου: τι πίνουμε και δεν σου δίνουμε. Ναι, έχετε μα δίκιο, δηλαδή έχετε δίκιο όσον αφορά το αυτονόητο που λέτε ότι υπάρχει. Όμως το αυτονόητο για μια χρηματογράφηση και μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει η καταγραφή από το Ε9 θα πρέπει να συνοδεύεται με τα αντίστοιχα συμβολιογραφικά έγγραφα και με το αντίστοιχο τοπογραφικό, διότι πολλοί δηλώνουν στο Ε9 ακίνητα τα οποία δεν έχουν και τους αντίστοιχους τίτλους. Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια πληθώρα διαδικασιών την οποία πρέπει να μπει ο πολίτης να τις κάνει, είτε με νομικές δεσμεύσεις τις οποίες θα πρέπει να βγουν από τα δικαστήρια ώστε να αποδείξει την ιδιοκτησία του. Το ότι δηλώνουμε στο Ε9 μια ιδιοκτησία προφανώς και πληρώνουμε τους αντίστοιχους φόρους, αλλά δεν αποδεικνύεται εάν υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος ιδιοκτησίας, είτε η αποδοχή κληρονομιάς, είτε η συμβολογραφική πράξη. Το ζητούμενο δηλαδή είναι αυτή την ώρα να γεμίσουν τα ταμεία, αυτό λέμε, ναι? Βέβαια. Έτσι, γιατί μεταξύ μας είναι κολοκυθόπιτες τα υπόλοιπα. Το ζητούμενο είναι να γεμίσουν τα ταμεία με κάποιο τρόπο. Υπάρχει, και αυτός ο οποίος είναι ως ιδιοκτήτης είναι εκείνος ο οποίος είναι η καλή αγελάδα που πάντα αρμέγεται. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι ο πολίτης επιβαρύνεται όλο αυτό, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η κτηματογράφηση είναι τόσο πλέον αναγκαία για τη χώρα, για να προχωρήσει η χώρα στα επόμενα βήματα,
ώστε είναι εκ των ουκάν η υπόθεση της ολοκλήρωσης. Ναι, μόνο να σας πω και κύριε Ταβερναράκη, το κάνουν σε λάθος χρόνο, με λάθος τρόπο, και είναι πολλά αυτά τα οποία ζητάνε από τους πολίτες. Κάτι που θα έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από 50 χρόνια και μακροπρόθεσμα, και να έχουν ένα ορίζοντα 50-100 χρόνων, αλλά το βλέπαμε διαφορετικά, βλέπαμε τα ψηφοθυρικά, και σήμερα ξαναφτάνουμε πάλι σε αυτή την ουσία και σε αυτό το στάδιο, και είμαστε πάντα έτσι καλά και ανακυκλώνουμε τα προβλήματα και μετά φωνάζουμε για τους πολίτες, γιατί διαμαρτύρονται οι πολίτες. Είναι... Πάντως η επέκταση της ψηφιακής διακυβέρνησης είναι στοίχημα για όλους μας. Δεν είναι στοίχημα μόνο της κάθε κυβέρνησης. Είναι στοίχημα των πολιτών πλέον. Mm-hmm. Το ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία μιας ψηφιακής διακυβέρνησης, όπου όλα αυτά, η πληροφόρηση, θα βοηθάει εν τέλει τον πολίτη στην όποια διαδικασία από εδώ και πέρα, είτε αυτή είναι μια μεταβίβαση μιας υπηρεσίας, είτε αυτό είναι μια έκδοση οικονομικής άδειας. Όλο αυτό, όλες αυτές οι διαδικασίες, οι οποίες δυστυχώς μπαίνουν σε λάθος χρόνο, και θα συμφωνήσω μαζί σας με κάποιες οικονομικές επιβαρύνσεις, τις οποίες οι πολίτες δεν τις σηκώνουν να τις κάνουν, όπως θα πρέπει η χώρα να προχωρήσει τα επόμενα. Μάλιστα. Ωραία. Δεν μπορεί να μείνει πίσω πλέον. Ξέρετε, ξεκίνησα από αλλού, το πήγα αλλού. Κύριε Ταβερναράκη, αν έχετε την καλοσύνη, μέσα σε ένα λεπτό πρέπει να αποχαιρετήσω. Πρέπει να μπει στο στούντιο ο Γιώργος Σαχίνης σε λίγο. Αυτό το ραντεβού που είχατε με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών θα γίνει τελικώς? Κοιτάξτε, οι προκλήσεις που είπαμε στην αρχή της φετινής χρονιάς, πέρα από τις εκλογικές, έτσι, τις οποίες προφανώς αφορά όλους τους πολίτες, η πρόκληση για την Κρήτη είναι τα μεγάλα έργα. Τα μεγάλα έργα είναι, ένα από αυτά είναι ο βόρειος οδικός άξονας, η έναρξη των εργασιών τους, η ολοκλήρωση των διαγωνισμών. Είναι πολλά τα προβλήματα. Με όλες τις παρατηρήσεις κλπ. Θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Το παρακάστρο των πόλεων που είναι ζωτική σημασία για το Ηράκλειο, η υπόσχεση την οποία έχουμε πάρει προσωπικά από τον κύριο Καρνέζη και από την ομάδα του, τη μελετητική, ότι μπροστά μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι θα γίνει μια συνάντηση τουλάχιστον για να αναδειχθούν αυτά τα θέματα τα οποία θέσαμε στην δεύτερη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι μια υπόσχεση την οποία αναμένουμε να γίνει και πραγματικότητα. Να υλοποιηθεί. Πιστεύω ότι εκεί θα δοθούν οι λύσεις, θα αναδειχθούν τα προβλήματα. Σε πολλά προβλήματα. Μην τα αναφέρετε αν έχετε την καλοσύνη τώρα. Θα σας ξανακαλέσω κάποια στιγμή να τα πούμε όλα αυτά.